Με 4.402 απώλειες συνανθρώπων μας και το ΕΣΥ να παραμένει υποκατάρρευση με μετακινήσεις υγειονομικών αντί για προσλήψεις, η κυβέρνηση συνεχίζει τις εγκληματικές αντιφάσεις και παλινοδίες στην πανδημία. Αφού αγνόησαν τους επιστήμονες που χαρακτηρίζουν αυθαίρετο τον αριθμό των 9 ατόμων για ρεβεγιόν, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι πρέπει να γιορτάσουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο και ο κύριος Χρυσοχοΐδης να κάνει τον σερίφι των Χριστουγέννων. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ακούει τους επιστήμονες, αλλά προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι το μεσημέρι δεν κολλάει αν μαζευτούν 9 άτομα σε γιορτινό τραπέζι, αλλά το βράδυ κολλάει και απαγορεύει την κυκλοφορία. Ελπίζουμε να μην δούμε τις επόμενες μέρες δραματικά αποτελέσματα από τα αλλοπρόσαλα μηνύματα που στέλνει ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του στους πολίτες. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον κύριο Μητσοτάκη.